Έπεσα έξω. Γιατί πήγαν, έφυγαν 21 αντί για 20 που είχα πει και ό,τι είχα πει 10 ήρθαν 15. Δεν πειράζει, έτσι να πέφτω έξω. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε και στη γνώμη σας, εάν θέλετε να μιλήσετε, εάν θέλετε να βρίσετε, είμαι πανέτοιμος. Πάμε. Γεια Στάκη. Γεια. Λοιπόν, θέλω να πω το όνομά σου ρε, πες, ρε. Το όνομά σου πες πρώτα. Άντε, γεια! Τι θες να πεις, ρε. Θα πεις το όνομά σου. Τι να πεις. Κοιτάξτε με ήρεμος. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, λέτε γεια. Δεν λέτε έλα να σου πω. Λοιπόν, θα λέτε το όνομά σας στην ομάδα σας, έστω και αν είναι ψέματα. Και το όνομά σας και την ομάδα σας. Δεν με νοιάζει. Δεν θα πάρω, δεν είμαι εδώ πέρα, δεν είμαι στο γραφείο της Γαδά να παίρνω στοιχεία, αλλά να λέω με ένα όνομα. Να ακούω ένα όνομα, μια ομάδα. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη, είμαι ο Βαγγέλης Ολυμπιακός από τα Πατήσια. Ναι. Θυμάσαι που είχαμε ξαναμιλήσει πριν λίγες μέρες. Ναι, για πες. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, είμαι ευχαριστημένος, τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να στηρίξουμε την ομάδα. Αυτό πρέπει φίλε. Γιατί οι μεταγραφές γίνανε. Άλλο να κάνεις υπομονή να μάθει κάποιος παίκτης μπάλα και άλλο να κάνεις υπομονή από τους παιχταράδες που ήρθανε, πότε θα είναι έτοιμοι από φυσική κατάσταση για να τους γαμίσουν. Σωστά, σωστά τα λες. Έκανε τη δουλειά τώρα ο πρόεδρος και έφερε τους κατάλληλους παίκτες. Γιατί άμα θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, κάποιοι παίκτες δεν κάναν. Ωραία φίλε μου. Και να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα να πω, ότι οι μεταγραφές συνεχίζονται. Το είχα πει και την... σήμερα την Παρασκευή, ναι. Το είχα πει και την Τετάρτη αυτό. Α, και να... νομίζω ο Χάμες στην Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει τάχη. Όχι, μόνο ο Μαρσέλο είπα. Έγινε, χάρηκα που τα πάμε. Γεια σου φιλαράκο, γεια. Παιδιά, έκανα λάθος πριν, είπα το Χάμες δεν παίζει Χάμες. Θα παίζει ο Μαρσέλο. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Παιχταράδες και οι δύο. Αλλά αυτοί όμως οι παίχτες, οι τέσσερις, παίζουνε στην Ελλάδα. Από την πρώτη του μήνα τουλάχιστον. Εμπρός. Ναι. Ναι. Τι. Τι λες. Καλησπέρα. Γεια. Ναι, έλα. Λέγε. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Πεπώνης από Νέα Σμύρνη. Ναι, όνομα, είπες, ο. Πεπώνης. Ντεπών. Τι είναι ρε μαλάκα, τι όνομα λες. Ντεπών, τι Ντεπών ρε. Βάζω στον πάτο σου. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις, έτσι έχουν γίνει, είπα, 15 μεταγραφές. Οι Κορεάτες, ο Βρεσάλκο, ο Αβιλά, ο... έχουν έρθει παίκτες. Ο Μπιέλο, ο Μπόουλερ κτλ. Λοιπόν, εμπρός. Ναι. Παιδιά, δεν θέλω να σας βρίζω, μην μου δίνετε δικαίωμα, γιατί και εμένα δεν είναι το, το ευχάριστο να κάθομαι να βρίζω τον καθέναν, ναι. Αλλά δεν θα μου σπάτε και τα νεύρα. Άμα θέλετε όμως βρυσίδι, βρίσταμε και εσείς, θα βρίσω και εγώ. Άλλωστε έτσι είναι τα οπαδικά. Δεν είναι γεια σας, περάστε. Σε ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο. Μέχρι το βρίσιμο το γουστάρω, το ανέχομαι. Τα παραπάνω δεν ανέχομαι. Τις εγκληματικές πράξεις δεν ανέχομαι. Και δεν είναι καλό αυτό να γίνεται ποτέ, γιατί κάθε μάνα χάνει το παιδί της και είναι κρίμα. Αν βριστούμε, εδώ βρίζονται στον δρόμο. Ένα φανάρι περνάει όσο και του λέει «Πάρ' τα ρε μαλάκα». Εντάξει. Να πω κάτι και για το hardball. Τιμωρήθηκε, λέει, ακούσε τώρα. Τη Δευτέρα παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.